Μου δίνετε την ευκαιρία όμως, κύριε Πρόεδρε, και επιτρέψτε μου να. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, λέτε. Δεν σας είναι θέμα. Το χρόνο, για να ενημερώσω το Σώμα και τον κύριο Νικολόπουλο που ρωτά, ότι επειδή αναφέρατε πάρα πολλά γεγονότα τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά, όπου πιστεύετε ότι η αρμόδια αρχή θα έπρεπε να έχει επιληφθεί. Η αρμόδια αρχή έχει στα χέρια της ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων εδώ και 10-15 μέρες περίπου. Είναι ένα σύστημα ψηφιακό το οποίο επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή πάρα πολύ λίγο μετά την μετάδοση ενός προγράμματος, ο χρήστης του είναι, πατάει πάνω στο διαδίκτυο, ο χρήστης αυτού του προγράμματος να κατεβάζει, να κόβει και να βλέπει τα επίμαχα αποσπάσματα. Αυτό το πρόγραμμα το παραχωρήσαμε ως Υπουργείο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και κόστισε 54.000 ευρώ, κύριε Νικολόπουλο. Ο προηγούμενος Πανόπης, ο οποίος είχε αγοραστεί καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια πριν και δεν λειτουργήσε ποτέ, είχε κοστίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή ήταν. Αυτή είναι η δραματική πραγματικότητα. Τι θέλω λοιπόν να πω. Θέλω να πω ότι αυτό το εργαλείο, το οποίο τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορούν να το χρησιμοποιούν και από τα κινητά τους τηλέφωνα, να υπάρχει σχετική εφαρμογή και στη σύμβαση με την εταιρεία η οποία κέρδισε τον πρόχειρο διαγωνισμό που κάναμε στο Υπουργείο για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου και τη δυνατότητα χρήσης του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπάρχει και η δέσμευση για την εκπαίδευση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και του προσωπικού του στη χρήση αυτού του λογισμικού. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχουν στα χέρια τους μία εφαρμογή η οποία τους επιτρέπει οποιοδήποτε απόσπασμα τηλεοπτικό σε πάρα πολύ λίγο χρόνο να το έχουν στο κινητό τους. Δηλαδή μπορεί... Εντάξει, όχι, εγώ είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από εσάς, κύριε Γιακουμάδο και κύριε Νικολόπουλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το εργαλείο θα αξιοποιηθεί και μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και αν ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν είναι στην Αθήνα, στην έδρα του. Μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Και στο κινητό του τηλέφωνο, 1/4 μετά τη δημοσιοποίηση ενός αποσπάσματος, μίας δήλωσης η οποία χρήζει, ας πούμε, περαιτέρω έρευνας, να μπορεί να το έχει στο κινητό του, να κρίνει, να επικοινωνήσει με τα μέλη και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Είναι μια πάρα πολύ σύγχρονη εφαρμογή, η οποία νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον.